Πάμε σε μια ακόμη δημόσια συζήτηση, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά με τον κύριο Λάμπρο Γεωργόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γεωργόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ντόκα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση του μέλλοντος, όπως διαμορφώνεται μετά από όλα αυτά που ακούγονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση των πολλών ταχυτήτων και λίγες, ελάχιστες ώρες πριν ανακοινωθούν τα εκλογικά αποτελέσματα στην Ολλανδία. Επειδή δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα σε αυτή τη φάση, η ώρα είναι λίγο πριν τις 9 το βράδυ. Θέλω ένα σχόλιο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς βλέπετε εσείς το μέλλον αυτής της Ένωσης, όπως εξελίσσονται τώρα τα πράγματα? Εύχομαι να είναι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα εξελιχθούν εξαιρετικά. Εύχομαι ωστόσο στα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφύγει τα λάθη του παρελθόντος, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη σε αυτή την συνομοσπονδία, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, και να δείξουμε μια πιο ενιαία οντότητα. Ίσως να πάμε σε κάποια. Η ορθή λογική, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι θα πρέπει να πάμε σε κάτι πιο ενιαίο. Άρα, ίσως όχι κοινά... πολλαπλές ταχύτητες, όχι Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, όχι, λέτε. Οπωσδήποτε. Μάλιστα. Όχι, αν θέλουμε να έχουμε μια ενωμένη Ευρώπη, όπως το λέει και η λέξη, να είναι ενωμένη, να είναι κοινή, να εφαρμόζουμε. Να είναι σε όλες τις χώρες ακριβώς τα ίδια, από εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων, από ίδια φορολογία. Γιατί αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, ένα από τα σημαντικά λάθη, η Ιρλανδία έχει φορολογία 10% και η Ελλάδα έχει μια απίστευτη υπερφορολόγηση. Είναι αναμενόμενο η επιχειρηματικότητα να κινηθεί βόρεια. Είναι αναμενόμενο τα καλά μυαλά να φύγουν προς τις βόρειες χώρες. Αυτό δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι Ευρωπαϊκή Ένωση πολλαπλών ταχυτήτων. Κάποιοι ωφελούνται εις βάρος κάποιων άλλων. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Γιώργο. Δεν είναι οπωσδήποτε καθόλου οικονομική ένωση. Είναι μια νομισματική ένωση που έχει και προβλήματα κιόλας. Για πάμε να δούμε τώρα. Σεβόμενοι βέβαια τις κουλτούρες, τη γλώσσα και την κουλτούρα του κάθε λαού, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να κινηθούμε με πρότυπο τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη γνώμη μου. Σαν να είναι κάποιες ανεξάρτητες πολιτείες που να υπάρχουν κάποιοι εθνικοί νόμοι και κάποιοι ευρωπαϊκοί νόμοι. Mm-hmm. Προσωπική άποψη εκφράζω βέβαια, μάλιστα, και έχοντας ζήσει αρκετά χρόνια και μια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περαιτέρω, λέτε, και πολιτική ενοποίηση. Βέβαια, κινούμαστε στην αντίθετη κατεύθυνση τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως είναι μια μεγαλύτερη συζήτηση, θα την κάνουμε κάποια στιγμή. Ναι, δυστυχώς δεν είναι εύκολο να ξεπεράσουμε τα λάθη του παρελθόντος σε μια μέρα, όμως εκτιμώ ότι σε βάθος χρόνου θα ξεπεραστούν και θα κινηθούμε προς τον ορθό δρόμο. Για πάμε τώρα στην οικονομική κρίση στη χώρα. Είπατε κάποια πράγματα για τη φορολόγηση. Σήμερα υπήρξε μια ενημέρωση Τσακαλώτου του Αχτσιόγλου σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τα μέτρα που ζητούν οι δανειστές, για τα αντίμετρα που αποδέχονται, ελάχιστα αντίμετρα αποδέχονται. Η αξιολόγηση σέρνεται ακόμη και περισσότερο πιο μακριά και από τον Απρίλιο, εκτιμάτε εσείς, κύριε Γεωργόπουλο, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, όπως βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει εκτίμηση, κύριε Ντόκα. Εσείς το έχετε ζήσει εδώ καθημερινά τα τελευταία δύο χρόνια. Συνέχεια ακόμα αξιολόγηση, κλείνει αξιολόγηση, ξανακλείνει αξιολόγηση και δυστυχώς δεν βλέπουμε να κλείνει. Να ξέρουμε το τι μέλη γενέστε, αν μη τι άλλο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αυτή τη διετία, δυστυχώς υπάρχει μια τρομερή οικονομική ύφεση. Το γεγονός ότι δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει αποφασιστικότητα, δημιουργεί μια αριθμία στην αγορά. Τα οικονομικά είναι συγκεκριμένα, είναι πάρα πολύ συνδεδεμένα με την ψυχολογία της αγοράς. Η χώρα έχει μια καθίζηση σε όλους τους τομείς, στα πάντα, όχι μόνο και τους οικονομικούς, ακόμη και στους δείκτες παιδείας, σύμφωνα με ευρωπαϊκές έρευνες. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα από τις αρχές του 2015, όταν ανέλαβε τη κυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιμάται. Εξαιρετικά. Γιατί και τότε δεν ήταν ωραία τα πράγματα. Δεν ήταν. Μην ξεχνάτε ότι προερχόμασταν τότε, είχαμε μια κρίση που ξεκίνησε ουσιαστικά το 2009. Μια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, η οποία είχε καταφέρει να σταθεροποιήσει και πρώτη φορά φαινόταν να έχουμε θετικούς δείκτες στην οικονομία και σε όλα τα επίπεδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε μια καλή κατάσταση, τηρουμένου των αναλογιών καλή κατάσταση. Ο κόσμος βέβαια είχε υποφέρει και τότε 5 χρόνια από μια συνεχή ύφεση, όμως σταθεροποιούνταν, φαινόταν ότι υπάρχει μια σταδιακή άνοδος. Όμως ο ερχομός του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, και εδώ μάρτυρες οι τηλεθεατές, δεν νομίζω ότι βελτίωσε την κατάσταση. Εκτιμώ ότι η ποιότητα ζωής, η οικονομική κατάσταση της πλειονότητας του πληθυσμού έχει χειροτερεύσει τα τελευταία δύο χρόνια. Ενδεικτικό ότι αυτή τη στιγμή 42% των ανθρώπων που μας παρακολουθούν οφείλουν στο δημόσιο. Υπάρχει η μεγαλύτερη υπερφορολόγηση στην Ελλάδα τις τελευταίες. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, εκτιμάτε, κύριε Γεωργόπουλο, εδώ που φτάσαμε τώρα? Θα σας απαντήσω και με στοιχεία, όχι δικά μου, με στοιχεία που δίνει ο ΟΣΑ. Ένας οργανισμός που εμπιστεύεται ακόμη και αυτή η κυβέρνηση. Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα? Τι λέτε εσείς? Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορούμε να την εμπιστευτούμε σε τίποτα, κατά τη γνώμη μου. Έχει συνεχώς. Θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση? Ή μπορεί και να μην ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να σέρνατε με αποτέλεσμα να φτάσουμε ξανά στο πρώτο εξάμεινο του 2015. Ναι, είναι να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η καθυστέρηση έχει προκαλέσει τρομερή ζημιά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, καλείται τώρα ο κόσμος καλείται να πληρώσει την αποτυχία αυτής της κυβέρνησης. Μια τρομερή αποτυχία στο να κλείσει. Είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι οικονομικά αναλφάβητη, διοικητικά αναλφάβητη και διαπραγματευτικά αναλφάβητη.
Και όλο αυτός ο αναλφαβητισμός πέφτει και το πληρώνει ο κάθε πολίτης. Εσείς τι λέτε τώρα στον κόσμο, εδώ που φτάσαμε, ανεξάρτητα πώς φτάσαμε εδώ, ψήφισαν οι Έλληνες πολίτες, φτάσαμε εδώ. Έγιναν τα λάθη που έγιναν. Εσείς τι λέτε τώρα στον κόσμο, εκλογές δεν θα μας φέρουν σαν οικονομία σε ακόμη δυσμενέστερη θέση. Και δεν μιλώ για τα κάποια εκατομμύρια που χρειάζονται για τις εκλογές. Μιλώ για την καθυστέρηση, μιλώ για την πολιτική αστάθεια. Οι εκλογές δηλαδή δεν θα δημιουργήσουν ακόμη περισσότερο πρόβλημα. Είναι κρίση της αναγκαιότητα χώρας. Οι εκλογές αυτή τη στιγμή. Αυτή η κυβέρνηση είναι η χειρότερη κυβέρνηση τουλάχιστον μεταπολιτευτικά στην Ελλάδα. Έχει κάνει τεράστια ζημιά στο κράτος. Έχει οδηγήσει χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στην έξοδο από τη χώρα. Έχει οδηγήσει πάρα πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν. Είναι μια κυβέρνηση που 2,5 χρόνια δεν έχει κάνει το παραμικρό σε τομές. Ο κόσμος την ψήφισε να μεταρρυθμίσει. Υποσχέθηκε τα πάντα στους πάντες. Και όχι μόνο δεν έκανε τίποτα από αυτά που είπε. Χειροτέρευσε και την κατάσταση. Εσείς τι θα κάνετε, ποια είναι τα δικά σας πλεονεκτήματα εδώ που φτάσαμε? Επιστροφή στην κανονικότητα, κύριε Ντόκα. Ήταν κανονική η κατάσταση στις αρχές του 2015, οι περισσότεροι θα πούνε όχι. Γι' αυτό και τότε δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά σας εδώ που φτάσαμε? Ναι, τα πλεονεκτήματα είναι. Τα δικά σας πλεονεκτήματα. Γιατί ο Σόιμπλε και η Μέρκελ αποκλείται να πούν, οι δανειστές αποκλείται να πούν να βγει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το λέω και το ξαναλέω. Τώρα θα χαλαρώσουμε το πλαίσιο. Άνοιγμα στις επενδύσεις. Άνοιγμα θέσεων εργασίας. Δημοσιονομικά μέτρα, κοστολογημένα δημοσιονομικά μέτρα. Αξιολόγηση. Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δημοσίου τομέα. Σας λέω ενδεικτικά τώρα χωρίς απολύσεις. Αυτό πρέπει χωρίς απολύσεις. Να το τονίζετε συνέχεια. Γιατί εννοείται χωρίς απολύσεις. Υπάρχει με κάτι που ακολουθεί τον κύριο Μητσοτάκη. Τελείως διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Αυτή η κυβέρνηση, κύριε Ντόκα, δεν έχει χάσει την αξιοπιστία της μόνο στον κάθε Έλληνα πολίτη. Τα γκάλοπ που δείχνουν 90% μη αποδοχή αυτής της κυβέρνησης. Εκνευρισμό στους πολίτες σε βαθμό 90%. Αυτό ναι, δεν ότι είναι, πάμε στην, δεν είναι στην αντίθετη φαινόμενο. Κατεύθυνση από ό,τι θα έπρεπε να πάμε. Δεν είναι ένα φαινόμενο είναι μόνο αποδοχή, ναι. Των Ελλήνων πολιτών, των συμπολιτών μας. Είναι ένα φαινόμενο πλέον και στο εξωτερικό. Οι διαπραγματευτές δεν εμπιστεύονται αυτή την κυβέρνηση. Το ότι δεν κλείνει η αξιολόγηση, ένας άλλος λόγος. Ο κύριος Κουρουμπλής, παράδειγμα, είχε δηλώσει. Υπουργός τώρα της κυβέρνησης. Να δηλώνει, εντάξει, το ότι ψηφίζουμε τα μέτρα, λέει, δεν πάει να πει ότι θα τα εφαρμόζουμε. Νομίζετε, κύριε Ντόκα, ότι αυτά τα ακούμε μόνο εμείς εδώ, είναι μόνο για τον εγχώριο τύπο? Μάλιστα. Αυτά τα διαβάζουν, προφανέστατα τα διαβάζουν και στο εξωτερικό. Τα πλεονεκτήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη ως ηγέτη, ως ανθρώπου που έχει ένα κύρος ή δεν έχει στους εταίρους. Νομίζω έχει αποδείξει. Καταρχήν μιλάει αγγλικά, να κάνουμε και λίγο. Όχι μόνο αγγλικά και αγγλικά. Φαντάζομαι έμαθε και ο Τσίπρας το τελευταίο διάστημα. Έμαθε. Σε ένα βαθμό έμαθε και ο Τσίπρας. Είναι να πω για τον κύριο Τσίπρα πώς να διαπραγματευτεί για τη χώρα. Ζούμε σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον διεθνές. Η χώρα έχει μια κυβέρνηση που πρέπει να την τρέξει όσο δυνατόν καλύτερα. Έχει έναν πρωθυπουργό ο οποίος είχε βγει στο εξωτερικό μόνο ως τη Γένοβα. Βρέθηκε πρωθυπουργός χωρίς να έχει κολλήσει ένσημα ποτέ στη ζωή του. Και έχοντας αλλά πάει ούτε στο εξωτερικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κολλήσει τα ένσημα τώρα. Κάνετε λάθος. Γόνος της οικογένειας Μητσοτάκη είναι. Και τι έκανε? Δηλαδή, μια πιτσαρία στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο σπούδαζε. Τον μπερδεύετε με τον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Ηρωνικά το λέω για το συσχετισμό με τον Σαμαρά. Το ότι είναι γόνος μιας οικογένειας δεν πάει να πει ότι δεν έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει. Και μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε ως outsider στις εσωκομματικές διαδικασίες και πήρε μέσα σε ένα χρόνο. Δεν τον υποτιμώ καθόλου. Αλλά όχι ότι είχε κολλήσει για τρελά ένσημα. Το οποίο ήταν 7 μονάδες πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ, με ένα ΣΥΡΙΖΑ που τότε είχε την πλήρη αποδοχή. Πήρε ένα κόμμα το οποίο το έφερε αυτή τη στιγμή να είναι 17 μονάδες μπροστά. Στις περισσότερες δημοσκοπήσεις που δείχνουν. Όχι στην αυτοδυναμία όμως, κύριε Γεωργόπουλε. Οι εφημερίδες. Θα σας εξηγήσω και αυτό αμέσως τώρα. Οι εφημερίδες οι ίδιες του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζουν αυτά τα αποτελέσματα. Μιλάμε για μια. Ορθό διαφορά, είναι αυτό, έτσι είναι. Διπλάσιο σκορ. 32%. Διπλάσιο σκορ στις δημοσκοπήσεις, οι καταγραφές είναι έτσι. Και αποδεκτικότητα ως καταλληλότερος πρωθυπουργός. Το οποίο αν ήταν αντίθετο, κύριε Ντόκα, αυτή τη στιγμή νομίζω θα το πω λίγο, ίσως και είμαι και λίγο αυστηρός. Δεν γκίζει όμως την αυτοδυναμία. Θα δεν γκίζεται την αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία. Δεν γκίζεται την αυτοδυναμία. Και γι' αυτό υπάρχει αυτό το άνοιγμα στην κεντροαριστερά. Σε τελευταία ομιλία του το κάνει για μία ακόμη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Άνοιγμα στους πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα είναι απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Θα διαφωνήσω μόνο στο ότι δεν αγγίζει την αυτοδυναμία. Δεν το ξέρουμε αυτό. Υπάρχει ένα ρεύμα αυτή τη στιγμή. Το 32% είναι πάρα πολύ συγκριτικά. Αν θυμάστε, το ΣΥΡΙΖΑ όταν έφτασε το 36% δεν είχε αυτά τα νούμερα. Υπάρχει ένα ποσοστό αναποφάσιστων που αυτή τη στιγμή βλέπουν τη σοβαρότητα και την ειλικρίνεια από μέρους της Νέας Δημοκρατίας και την αυτοκριτική. Θα βάλω μέσα και την αυτοκριτική.
αυτοκριτικοί του παρελθόντος, των λαθών του παρελθόντος. Μάλιστα. Βλέπουν ένα άνοιγμα στην κοινωνία, όπως λέτε, βλέπουν ένα άνοιγμα στα νέα πρόσωπα. Βλέπουν... Βλέπετε ρεύμα εσείς. Γιατί ρεύμα, αν δεν μπορείς να υποσχεθείς, κύριε Γεωργόπουλε, αν δεν μπορείς να υποσχεθείς ως κόμμα κάτι σημαντικό, δεν μπορεί να υπάρξει ρεύμα. Κακά τα ψέματα. Αυτό είναι που εκτιμά ο κόσμος, κατά τη γνώμη μου. Και δημιουργεί το ρεύμα από τη μη υποσχεσιολογία. Ο κόσμος κουράστηκε, κύριε Ντόκα, από το να ακούει πράγματα που δεν, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, πράγματα που δεν μπορεί να ισχύσουν. Όπως έκανε και η Νέα Δημοκρατία παλιά. Έτσι. Ο κύριος Μητσοτάκης, να κρίνουμε το τώρα. Καλύτερα, εντάξει, στο παρελθόν είναι, θα χρειαστούμε. Μάθατε από τα λάθη. Εννοείται ότι έχει γίνει αυτοκριτική και όλοι νομίζω έχουν μάθει από τα λάθη τους. Περισσότερο... Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή ακούω διάφορα τελευταία, αμφισβητείται από κάποιους στη Νέα Δημοκρατία, όπως ο Άντωνης Σαμαράς, για τον οποίο είπα πριν, ή ο Κώστας Καραμαλής, στην πραγματικότητα, ή όλο αυτό είναι μια επικοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ για να δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω δώστε μόνο σας την απάντηση. Νομίζω ότι όχι, ρωτώ εγώ, δεν δίνω απαντήσεις. Υπάρχει συσπήρωση αυτή τη στιγμή, είναι κατανοητό, νομίζω σε όλη την κοινωνία και κατά πόσο στους ανθρώπους που είναι μέσα σε αυτό το χώρο, μέσα σε αυτό το κόμμα, ότι η προτεραιότητα είναι να απομακρυνθεί αυτή η κυβέρνηση το συντομότερο δυνατό. Δεν είναι προτεραιότητα για τη Νέα Δημοκρατία, είναι προτεραιότητα για τη χώρα, για τον κάθε πολίτη. Έχει πρόβλημα ο κ. Μητσοτάκης, καθώς θα απομακρύνονται οι εκλογές. Αν απομακρυνθούν οι εκλογές όπως διαφέρει. Είπα και πριν ότι το καλό είναι να γίνουν εκλογές το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο, νομίζω ότι όσο αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην εξουσία αυτή τη στιγμή κάθονται στο βωμό της εξουσίας, με ό,τι κόστος υπάρχει για τον κόσμο, παρατείνουν την παραμονή τους, τόσο χειρότερα θα είναι τα ποσοστά τους, κατά τη γνώμη μου. Πηγαίνουν με μαθηματική ακρίβεια στα ποσοστά που είχαν στο παρελθόν. Το κόμμα Τσιτουρίδη Τσαρτσιόνι, πώς το βλέπετε? Και πέφτει και το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Καταλαβαίνει ο κόσμος ποια είναι τα πρότυπα αυτών των ανθρώπων. Τα πρότυπα τους είναι η Βενεζουέλα. Μια Βενεζουέλα που σήμερα ανακοίνωσε ανθρωπιστική κρίση. Αλλά δεν πιστεύω τώρα ότι κανείς σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρότυπο τη Βενεζουέλα. Ήδη τα λένε, κύριε Ντόκα. Τα παλιά χρόνια. Όχι, και τώρα, πριν αν ανατρέξετε σε δηλώσεις πριν ένα μήνα. Τι λέτε για το κόμμα Τσιτουρίδη Τσαρτσιόνι, το δίκτυο? Είναι αναξιολόγο. Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο. Πρώην υπουργή του Κώστα Καραμαλή. Εντάξει, πρώην υπουργή. Μόνοι του έδρασαν. Έχει γίνει αυτό ο κύκλο. Γυρνάμε σε αυτό πριν που λέγαμε. Όχι, ο ίδιο ο πρώην πρωθυπουργό νομίζω δήλωσε ότι δεν επιτρέψει κανένα να παίζει με τον αυτό είναι έτσι. Όχι, οπότε... ο ίδιο οι κύκλοι που τον εκφράζουν. Όχι, και ο ίδιο νομίζω ότι έκανε δήλωση ο ίδιο. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα συσπήρωσε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει. Δεν τίθεται. Είναι ένα επικοινωνιακό του τρίκ του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο έχει κάποιου θεωρητικά επικοινωνιολόγου που προσπαθούν να δημιουργήσουν τέτοιου είδους προβλήματα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που μπορεί να είναι μακρινό και ίσως δεν μου το απαντήσετε ακριβώς γιατί είναι μακρινό. Θα βλέπατε μια κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας του πρώτου και του δεύτερου κόμματος, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν αποτελεσματική μια τέτοια κυβέρνηση μετά από εκλογές, εάν δεν είχατε αυτοδυναμία, θα έφερνε αποτελέσματα για να βγούμε επιτέλους από αυτή την κρίση που όλοι οι άλλοι έχουν βγει? Εκτιμώ σε καμία περίπτωση με το ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώ για το πρώτο και το δεύτερο κόμμα. Ναι. Γι' αυτό ανέφερα Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Όπως διαφαίνεται αυτή τη στιγμή. Να δούμε αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα. Δημοσκοπικά είναι σε αυτή αλλά, τη φάση. Εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει δηλώσει ότι σε περίπτωση και αυτοδυναμία να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία στο ενδεχόμενο των εκλογών, θα επιδιώξει την ευρύτερη δυνατή συνεργασία. Μια ευρύτερη δυνατή συνεργασία όμως, η οποία θα είναι. Ναι, με κόμματα του ευρωπαϊκού τόξου και κόμματα που βασίζονται στον ορθολογισμό. Κλείνοντας, κύριε Γεωργόπουλε, θα ήθελα να μου πείτε και την άποψή σας για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία αφήνει στον αέρα τις αξιολογήσεις διοικητών. Εσείς, όπως είναι γνωστό στους περισσότερους, υπήρξατε διοικητής του νοσοκομείου Χατζη Κώστα. Απομακρυνθήκατε κάποια στιγμή. Ναι. Για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, επειδή βλέπει από κάτω Νέα Δημοκρατία, ήταν πριν κάποια χρόνια, δεν ασχολούμαι τότε, δεν ήμουν κομματικό τέλεχο. Είναι οι σπουδέ μου σχετικέ τέτοιε. Είμαι οικονομολόγο τη υγεία και ήμουν διοικητή του νοσοκομείου Χατζηκώστα. Έχετε προσφύγει κι εσεί καταρχά? Φυσικά. Φυσικά. Μάλιστα. Και ήταν τι λέτε λοιπόν για την απόφαση του ΣΤΕ? Το ΣΤΕ προφανέστατα έκρινε τη διαδικασία και αποφάσισε ότι είναι μια παράτυπη διαδικασία. Αν θυμάστε, εγώ το έλεγα από την πρώτη στιγμή, ακολουθήθηκαν καθεστωτικές προσεγγίσεις, στήθηκαν επιτροπές αξιολόγησης, οι οποίες ήταν, δεν βρίσκω λέξεις να το περιγράψω πραγματικά τώρα, ήταν η όλη διαδικασία τραγελαφική, με μόνο σκοπό να απομακρύνουν τους διοικητές. Δεν τήρησαν σε καμία περίπτωση καμία νομοθεσία. Δεν αυτό ισχύει πάντα, βέβαια, έτσι? Όχι, δεν ισχύει πάντα, όλα, κύριε. Όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι θέσεις αυτές. Επιτρέψτε μου, ορισμένες από τα κόμματα. Όχι. Επιτρέψτε μου να σας πω. Απλά τώρα πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα σε κάθε περίπτωση. Εννοείται ότι έπρεπε να αλλάξουν τα δεδομένα σε κάθε περίπτωση. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
άφησε τους διοικητές, τους προηγούμενους διοικητές, να ολοκληρώσουν πρώτα τη θητεία τους. Δεν θέλω να αποκτήσει προσωπική διάσταση η συζήτησή μας, αλλά εντάξει, οι θέσεις αυτές ήταν κομματικές. Να πάμε σε κάτι άλλο, κύριε. Ναι. Όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Εντάξει, οι τηλεθεατές αξιολογούν τη διαφωνία μας. Έχω δύο παράδειγμα, έτσι. Δηλαδή, ωραία. Οι τηλεθεατές αξιολογούν τη διαφωνία μας. Απλά τα δεδομένα πρέπει να αλλάξουν. Και μην μπερδεύει τον κόσμο το γεγονός ότι τώρα από κάτω από το όνομά μου γράφει Νέα Δημοκρατία. Σας έκανα μια ερώτηση που αφορούσε στο παρελθόν σας. Είδα από μέσα, μπήκα αξιοκρατικά, είδα τη διαδικασία και λέω ότι πλέον πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Μάλιστα. Το ακούω, αξιολογείται από τον κόσμο, όπως αξιολογεί και τη διαφωνία μας. Αλλά εδώ πρέπει να σταθούμε σε κάτι άλλο, κύριε Ντόκα. Πρέπει να σταθούμε ότι ο κύριος Σκολάκης... Να πω κιόλας ότι ακούστηκε σήμερα στη Βουλή δύο φορές το όνομά σας, έτσι. Ναι, από τον Γεωργιάδη, ο οποίος θεωρεί ότι ήσασταν ο καλύτερος διοικητής νοσοκομείου που είχε ποτέ. Εντάξει, αυτά είναι λόγια του κυρίου Γεωργιάδη, του πρώην Υπουργού Υγείας. Με τιμά που έχει αυτή την άποψη για μένα. Με τιμά ότι υπόθηκε σήμερα το όνομά μου δύο φορές στη Βουλή, γιατί εδώ υπάρχει και ιδιαιτερότητα. Η επιτροπή που έστησε ο κύριος Πολάκης για να μας καρατομήσει, η επιτροπή αξιολόγησης ουσιαστικά που ήταν επιτροπή καρατόμησης, στη δική μου περίπτωση με αξιολόγησε θετικά. Ο κύριος Πολάκης καταστρατήγησε κάθε λογική, κάθε νομοθεσία. Και γι' αυτό δυστυχώς τώρα, και έχω δηλώσει τις προηγούμενες μέρες, ότι σε περίπτωση που προκύψει. Που το πιθανότερο είναι ότι θα προκύψει αποζημίωση, εγώ θα ζητήσω να καταλογιστεί ατομικά στον κύριο Πολάκη και όχι με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Κάποια στιγμή πρέπει καθένας να πληρώνει. Έκανε πολύ εντύπωση και παίχτηκε και σε κεντρικά μίντια αυτό που λέτε τώρα. Πράγματι, γιατί έτσι κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει να μπει μια τάξη. Μάλιστα. Δεν μπορεί ο κύριος Πολάκης και ο κάθε κύριος Πολάκης να κάνει ό,τι του κατεβαίνει. Και υπόλογος να είναι ο Έλληνας φορολογούμενος. Επαναλαμβάνω, γινόταν και παλιότερα όλα αυτά. Όχι, κύριε Ντόκα. Δεν έχουν γινόταν πριν 20 χρόνια. Δεν έχει δοθεί αποζημίωση σε διοικητή νοσοκομείου εδώ και 15 χρόνια. Και ο κύριος Πολάκης κατάφερε το ίδιο. Κάνανε με τον νόμο Παπά για τις τηλεοπτικές άδειες, το ίδιο με τους διοικητές νοσοκομείων, το ίδιο με τους διευθυντές πρωτοβάθμιας, με τους διευθυντές σχολικών μονάδων. Σωστό, οι άνθρωποι είναι καθεστωτικοί. Ήρθαν ως το νέο. Απλά άλλαξε η νοοτροπία, κύριε Γεωργόπουλε, και ο κόσμος διεκδικεί. Ποια άλλαξε η νοοτροπία, διεκδικεί τα νέα δεδομένα. Άλλαξε η νοοτροπία. Παλιότερα ήταν δεδομένο ότι σε αυτές τις θέσεις, είτε εκπαίδευση είτε υγεία, διορίζονταν κομματικοί. Ήταν δεδομένο. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε άλλα. Και καλά να πάθει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ως το νέο, ως το καινούριο, ως το άφθαρτο και κάνει χειρότερο από το παρελθόν. Σας ευχαριστώ, κύριε Γεωργόπουλε. Νέα Δημοκρατία πρέπει να τηρήσει στο έπακρο τον νόμο και να είναι αξιολογημένοι άπαντες. Σας ευχαριστώ. Οι τηλεθεατές αξιολογούν τις συζητήσεις όλων μας. Οι εκλογές μπορεί να φαίνεται ότι έχουν απομακρυνθεί. Κανείς δεν ξέρει, βέβαια. Εσείς είστε εδώ, είστε παρόν. Είναι τόσο αβέβαιο το περιβάλλον. Σε μια εκλογική περιπέτεια είστε παρόν. Μπορεί από αύριο έως και το 2019. Υπομονή 19-19. Τι να κάνουμε, θα τον υποστούμε αυτόν τον άνθρωπο και αυτή την κυβέρνηση. Η χώρα έχει περάσει από πάρα πολλά. Δυστυχώς θα περάσει και από αυτό και πάλι θα, μέσα από τις τάχτες της, από ό,τι μείνει, αν μείνουν αυτοί οι άνθρωποι στο 19, θα ξανακινηθεί. Ναι, θα είμαι παρόν, κύριε Ντόκα, σε οποιασδήποτε εξελίξεις μελλοντικές. Σας ευχαριστώ, κύριε Γεωργόπουλε. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα, κυρίες και κύριοι. Στους πρώην στρατιωτικούς φούρνους στην πόλη θα ανεγερθεί ένα σύγχρονο νηπιαγωγείο. Στο παλιό Χατζικώστα τώρα, σε λιώμενες εγκαταστάσεις, θα μεταφερθούν τα νηπιαγωγεία που τώρα στεγάζονται στο Παπαζόγλιο. Εκεί, στο Παπαζόγλιο, θα στεγαστεί, είναι σχεδιασμένο να στεγαστεί στο μέλλον η αρχιτεκτονική οργάνωση. Πάμε να δούμε.